η βάση της ομιλίας μου ήταν με το μάτι στο μέλλον. Και με το μάτι στο μέλλον σε ό,τι αφορούσε το τι πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ του μέλλοντος και το τι πρέπει να σκεφτούμε εν ώψη της, αν θέλετε, πίεσης που θα δεχτεί το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με κάποιον για να κυβερνήσει. Έτσι λοιπόν έθεσα αυτό που θεωρώ εγώ τις βάσεις πάνω στην οποία οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση μπορεί να λάβει χώρα. Με όποιον και αν συζητάμε. Και το λέω αυτό διότι θεωρώ ότι ο αυτοσκοπός της κυβερνησιμότητας δεν πρέπει να απασχολεί το ΠΑΣΟΚ. Αυτό που πρέπει να απασχολεί το ΠΑΣΟΚ είναι ποιας κυβερνησιμότητας. Τι εννοούμε κυβερνησιμότητα? Εννοούμε να συνεχίσουν να κάνουν τα πράγματα έτσι όπως πάνε? Αυτό δεν νομίζω ότι χρειάζεται υποστήριξη. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει το δικό της δρόμο. Είναι ένας δρόμος αντιλαϊκός. Είναι ένας δρόμος ο οποίος ρίχνει πολύ χρήμα εκεί που ήδη υπάρχει χρήμα. Είναι ένας δρόμος ο οποίος ενισχύει τους ήδη έχοντες. Είναι ένας δρόμος τον οποίο δεν έχει κανένα λόγο να ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, εάν όμως μπορούσαν να δεσμευθούν τα όποια κόμματα, γιατί θα μπορούσε να είναι συνεργασία πάνω από δύο, σε μια μεταρρυθμιστική ατζέντα που θα διορθώσει τις παθογένειες του συστήματος, που θα λύσει μια για πάντα την καθυστέρηση της απόδοσης της δικαιοσύνης, που θα λύσει, που θα βάλει τα πανεπιστήμια μας μπροστά σε μια τροχιά προς το μέλλον, που θα μπορούσε να λύσει τα θέματα της διοίκησης της χώρας, που σήμερα είναι όλα συγκεντρωμένα σε 15 υπουργεία. Μια ατζέντα η οποία θα αφορούσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και θα το έφερνε στον 21ο αιώνα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία και ναι, αν υπήρχε μια τέτοια ατζέντα την οποία μπορούσε να υποστηρίξουν τα άλλα κόμματα, θα έπρεπε και το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί. Τώρα, γιατί δεν πιστεύω ότι υπάρχουν κόμματα που θα υποστηρίξουν μια τέτοια ατζέντα? Διότι όλη αυτή η ατζέντα πηγάζει από ένα πράγμα, την αποσυγκέντρωση της εξουσίας, από τη μεταφορά της εξουσίας στις τοπικές κοινωνίες, στα τοπικά επιμελητήρια, στα τοπικά πανεπιστήμια, στους συνεταιρισμούς, στα εργατικά κέντρα. Η μετατόπιση λοιπόν της εξουσίας εκεί τρομοκρατεί το κεντρικό πολιτικό σύστημα και γι' αυτό κανένα κόμμα από τα δύο που ξέρουμε ότι έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις δεν θα μπορούσε να ακολουθήσει μια τέτοια μεταρρυθμιστική ατζέντα. Είναι δηλαδή κάτι που το είχε ξεκινήσει ο ύμνηστος ο Παπανδρέου, το θέμα της αποκέντρωσης, και που κάποιοι τρόμαξαν ακριβώς ότι χάνουν την εξουσία και ότι χάνουν τη δύναμή τους και την ξαναγύρισαν πάλι πίσω στο κέντρο. Αυτό μου εννοείται δηλαδή, κύριε Γερουλάνο, έτσι? Αυτό πιστεύω. Βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Και αγανάστησα και σήμερα με αυτό ακριβώς που είπατε σχετικά ότι υπάρχει μία έτσι τάση για να κάνουν οι πλούσιοι να γίνονται πλουσιότεροι, όταν αυτή τη στιγμή έκαναν παράπονα οι εφοπλιστές και οι τραπεζίτες ότι θέλουν κι άλλα. Έλεος πια. Έχουμε δώσει στις τράπεζες πόσες φορές τις έχουμε βοηθήσει, 4-5 φορές, και θέλουν και άλλα και δεν έχουν δώσει σταγόνα στην κοινωνία έξω να ανασάνει. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Πράγματι σταγόνα και σώζουμε ουσιαστικά ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο όμως μετά αρνείται να χρηματοδοτήσει αυτούς που πραγματικά μπορούν να στηρίξουν την ελληνική οικονομία. Ακριβώς. Που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε τώρα ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο πράγματι έχει σωθεί με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, το οποίο σήμερα καλείται να οδηγήσει την ανάπτυξη και την οδηγεί μόνο με αυτούς που ήδη έχουν ήδη χρήματα. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ανάπτυξη της χώρας, αυτό είναι ανάπτυξη μιας παρέας. Και ούτε δημοκρατία λέγεται αυτό. Και δεν είναι και δημοκρατία αυτή. Δεν λέγεται και δημοκρατία. Ακριβώς. Δημοκρατικό πολίτευμα αυτό. Οι εφοπλιστές τι θέλουν? Οι εφοπλιστές τι θέλουν τώρα και γκρινιάζουν? Όταν αυτή τη στιγμή κερδίζουν από τις αυξήσεις του πετρελαίου και από όλα αυτά. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, καταρχήν τον εφοπλιστικό κόσμο δεν πρέπει να τον σκέφτεται κανείς με όρους εγχώριας οικονομίας, και αυτό είναι διότι οποιαδήποτε στιγμή μπορούν να πάμε σε μια άλλη να ριζώσουν κάπου αλλού. Αλλάζουν και σημαία. Για μένα, ακριβώς, για μένα το θέμα δεν είναι
τόσο πολύ που βγάζουν οι εφοπλιστές τα λεφτά τους και που φορολογούνται, όσο είναι, τι κάνουμε με αυτά τα λεφτά, διότι παλιά ο εφοπλιστικός κόσμος τα χρήματα τα οποία έβγαζε τα επένδυε πάλι στην Ελλάδα. Έτσι έγινε ο Σκαραμαντάς, έτσι έγινε η Ολυμπιακή, έτσι γίνανε σημαντικές, αν θέλετε, προσθήκες στην ελληνική οικονομική ζωή. Σήμερα όμως, οποιοδήποτε βγάζει χρήματα έχει τη δυνατότητα να τα βγάλει οπουδήποτε στον κόσμο θέλει. Να τα επενδύσει οπουδήποτε στον κόσμο θέλει. Αυτό τι δημιουργεί? Δημιουργεί μια συνθήκη όπου τα χρήματα μεν βγαίνουν στην Ελλάδα, αλλά με το που βγαίνουν τα χρήματα στην Ελλάδα φεύγουν στο εξωτερικό. Το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αν έχουμε μια πτώχευση στο μέλλον, την πτώχευση αυτή δεν θα την πληρώσουν οι έχοντες που βγάζουν τα λεφτά τους έξω, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι μέσα στην ελληνική οικονομία. Έτσι λοιπόν, και εσείς ξέρετε ότι εμάς η βασική επένδυση της οικογένειάς μας είναι το ιχθυοτροφείο στην Κεφαλονιά. Είναι μια μονάδα η οποία προσφέρει στον τόπο, η οποία όμως σε μια μελλοντική κατάρρευση θα συμπιεστεί της ελληνικής οικονομίας, θα συμπιεστεί πάρα πολύ. Λοιπόν, τελικά τι θέλεις από τους εφοπλιστές αύριο? Θες να κάνεις τέτοιους τους επενδύσεις, να πέφτει χρήμα στην ελληνική αγορά με τα λεφτά τα οποία βγάζουν, και απ' την άλλη να έχεις και έναν στόλο ελληνικό, ο οποίος θα είναι καμάρι του κόσμου. Μες. Άρα οι κυβερνήσεις, αντί να χαϊδεύουν μόνο τους εφοπλιστές για να αποκτήσουμε αυτό το στόλο που θέλουμε, θα ήταν σημαντικό να ζητήσουν από εκείνους ένα ποσό των χρημάτων τα οποία βγάζουν αυτή την εποχή να επανεπενδύεται στην Ελλάδα σε δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν την ελληνική οικονομία τώρα και σε μια περίοδο δύσκολη όπως αυτή που προμηνύεται αν συνεχίσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη να ενισχύει αυτούς που ήδη έχουν χρήματα. Να ρωτήσω, κύριε Γερουλάνε, από τα αποτελέσματα του συνεδρίου και τα μηνύματα τα οποία έδωσε ο κόσμος, τι αποκομίσατε και τι σας δέσμευσε από όλα αυτά που ακούσατε και καταγράψατε σαν πολιτική που είστε? Κοιτάξτε, η αίσθηση που αποκόμισα εγώ είναι ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ένας νέος πρόεδρος, έχει καταφέρει να εμπνεύσει μια νέα γενιά ψηφοφόρων. Είδαμε πάρα πολλά νέα πρόσωπα εκεί πέρα, πρόσωπα τα οποία γιώνται το μέλλον της παράταξης. Και αυτός ο νέος πρόεδρος με ένα νέο μήνυμα και ένα νέο πολιτικό πλαίσιο το οποίο αφορά τη χώρα και το μέλλον της, πιστεύω ότι θα έχει τη δυνατότητα να μιλήσει σε όλο και περισσότερο κόσμο. Σίγουρα θα έχουμε μια πόλωση στις εκλογές, σίγουρα και τα δύο μεγάλα κόμματα θα προσπαθήσουν να συμπιέσουν το ΠΑΣΟΚ, αλλά αυτό που βλέπουμε από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αντοχές και αυτό σημαίνει ότι έχει τη δυνατότητα ανάπτυξη. Λοιπόν, θα δούμε πού θα οδηγηθεί όλη αυτή η διαδικασία, αλλά πιστεύω ότι το κόμμα το οποίο όλοι θα κοιτούν με πολύ προσοχή σε αυτές τις εκλογές είναι το κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Επειδή άφησε κάποιες αιχμές ο κ. Ανδρουλάκης και καλά έκανε, είπε ότι εμείς δεν θα δεχτούμε ξανά ανθρώπους οι οποίοι κατέληψαν τον ΠΑΣΟΚ, το είπατε κι εσείς, και πήγανε μόνο και μόνο για την καρέκλα και για κάποια άλλα ωφέλη προσωπικά τους. Αυτά όμως τα άτομα βλέπουμε ότι προσπαθούν να κρατάνε τη βάρκα και από εδώ και από εκεί. Πατάνε και σε δύο βάρκες. Αυτά τα άτομα έχετε εμπιστοσύνη να τους έχετε ξανά κοντά σας ή θα δημιουργήσουν πάλι ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο η κοινωνία θα το αποβάλει αμέσως, γιατί θα πει ψηφίσαμε κάτι καινούριο και βλέπουμε ότι μία από τα ίδια? Θα το προστατεύσετε αυτό ακριβώς το κομμάτι? Κύριε Βούντο, η πίστη μου στη δημοκρατία μου λέει και ότι οι πολίτες οι ίδιοι, ακόμα και αν δεν το ξεκαθάριζε αυτό ο πρόεδρος, που όπως είπατε πολύ σωστά το ξεκαθάρισε, οι ίδιοι οι πολίτες θα κλείνανε την πόρτα σε τέτοιου είδους επιστροφές ανθρώπων οι οποίοι εκμεταλλεύονται την οποιαδήποτε πολιτική συγκυρία για προσωπικό τους όφελος. Αλλά έχοντας πει αυτό, να σας πω και την εξέλιξη αυτού. Θεωρώ πλέον ότι στην πολιτική πρέπει να είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν για την πολιτική και όχι από την πολιτική.
Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά θέλουν να προσφέρουν στον τόπο και όχι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι οι ψηφοφόροι τους χρωστάνε ένα μισθό. Λοιπόν, όσο περισσότερο ψηφίζουμε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά θέλουν να βοηθήσουν, πραγματικά θέλουν να πάει η χώρα μπροστά, πραγματικά θέλουν η Ελλάδα να προχωρήσει προς μια νέα κατεύθυνση όπου θα λύνονται τα προβλήματα και δεν θα είναι απλώς, θα μας κάνουν χατήρια οι πολιτικοί μας για να μας τα λύσουν, τόσο πρέπει να βρούμε ακριβώς αυτούς τους ανθρώπους που μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Αν σταματήσουμε να ψηφίζουμε τους ανθρώπους που μας βολεύουν και αρχίζουμε να ψηφίζουμε ανθρώπους που δίνουν λύσεις στα προβλήματα του τόπου, τόσο περισσότερο μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι οι άνθρωποι αυτοί θα υπηρετήσουν την κοινωνία και όχι τον εαυτό του. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή μπορεί να συνεχίσει αυτό το όραμα που είχε ο Ανδρέας ο Παπανδρέου για ψωμί, παιδεία, ελευθερία, που είναι τόσο επίκαιρο αυτή τη στιγμή και τόσο έτσι τρανταχτό στην κοινωνία που δεν αντέχει, έχει φτάσει στα όρια της. Μήπως θα έπρεπε να ταρακουνήσει λίγο τα νερά περισσότερο στους άλλους δύο υποτίθεται μεγάλους που θέλουν πάλι εκλογές και λένε ότι εμείς είμαστε ισχυροί και όλοι οι υπόλοιποι από κάτω θα έρθουν κοντά μας, να καταλάβουν ότι το τι συμβαίνει, γιατί δεν το έχουν καταλάβει από ό,τι νομίζω. Και από ό,τι νομίζετε και εσείς, δηλαδή, το βλέπετε και μόνο σας αυτό που λέω. Το βλέπω απολύτως. Ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος, εκτός από μεγάλος ηγέτης, ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος έβλεπε μακριά, μίλησε για την απελευθέρωση του Έλληνα σε εθνικό, κοινωνικό και ατομικό επίπεδο. Αν δείτε τα συνθήματα του Πασόκα εκείνης της εποχής, το συμβόλαιο με τον λαό, το όραμά του για τη χώρα ήταν η απελευθέρωση της Ελληνίδας και του Έλληνα από όλους αυτούς τους βραχνάδες που μέχρι εκείνη την εποχή ταλάνιζαν την κοινωνία. Τα εθνικά μας σύνορα, το διχασμός που υπήρχε. Εθνικά σύνορα, δεν το ξεχνάμε και αυτό. Εθνικά σύνορα και ανεξαρτησία από τις μεγάλες δυνάμεις. Ακριβώς. Σε κοινωνικό επίπεδο η δίκαιη αντιμετώπιση του κάθε Έλληνα πολίτη και της κάθε Ελληνίδας. Σε ατομικό επίπεδο η δυνατότητα οποιοδήποτε να δημιουργήσει και όχι απλώς μιας μικρής κάστας ανθρώπων που τότε ήλεγχαν τους πόρους της δημιουργίας. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε να ανατρέψει και λέω ότι έβλεπε πολύ μακριά ο Ανδρέας Παπανδρέου, διότι ποτέ δεν είπε ότι αυτά θα γίνουν σε μια τετραετία. Τα περιέγραψε σε έναν διαρκή αγώνα, τα βλέπεις στο μέλλον, τον οποίο οφείλουν να κάνουν τα σοσιαλιστικά κόμματα απέναντι στο καπιταλιστικό σύστημα, στο σύστημα της ελεύθερης αγοράς, η οποία συνέχεια έχει την τάση αυτά τα πράγματα να τα πισωγυρίζει. Ναι, αλλά πόσο λαός όμως, μια εποχή, πόσο λαός άφησε αυτά κύριε Γερουλάνε και πήγε και εμπιστεύτηκε μετά τον κύριο Τσίπρα που της έλεγε ότι εγώ είμαι αριστερό κόμμα και θα κάνω καλύτερα από το ΠΑΣΟΚ και ελάτε σε μένα. Αυτό είναι η απορία μου εμένα. Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται να χειριστεί μια κρίση. Μια πολύ μεγάλη κρίση, στην οποία καλέστηκε να πάρει αποφάσεις, οι οποίες ήταν αντιλαϊκές και οι οποίες ήταν και ενάντια στη βασική του ιδεολογία. Ο κύριος Τσίπρας έπεισε τον κόσμο ότι είχε καλύτερες λύσεις από αυτές και αποδείχθηκε ότι, ότι αυτές δεν ήταν πραγματικές λύσεις. Για ένα χρονικό διάστημα όμως έπεισε ότι είχε κάτι άλλο να προσφέρει και τελικά αποδείχθηκε ότι όχι μόνο αυτά που έκανε το ΠΑΣΟΚ έκανε, αλλά τα έκανε σε μια, με πολύ μεγαλύτερη ένταση, πιέζοντας ακόμη περισσότερο το ελληνικό νοικοκυριό. Άρα είναι ώρα να ξαναδούμε τα πράγματα από την αρχή, να καταλάβουμε τι είναι πραγματικός σοσιαλισμός στην Ελλάδα και τι σημαίνει, και γι' αυτό σας επαναλαμβάνω ότι ο Ανδρέας μίλησε για απελευθέρωση του Έλληνα. Ο σοσιαλισμός δεν είναι να σκύβω το κεφάλι σε μια νομεκλατούρα ενός κόμματος όπως είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να συμμετέχω ενεργά στη διαμόρφωση του μέλλοντός μου. Για αυτά τα πράγματα μίλησε τότε ο Ανδρέας και πιστεύω ότι είναι επίκαιρα όσο ήταν τότε. Διότι πάλι βλέπουμε και με τα μνημόνια μια εξάρτηση της χώρας σε άλλες δυνάμεις. Βλέπουμε πάλι ένα πισωγύρισμα στο κατά πόσον όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες είμαστε ίσοι απέναντι στο κράτος και στο νόμο. Και έχουμε πάλι ένα πισωγύρισμα με αυτά που λέγαμε πριν με τις τράπεζες, στο κατά πόσον η κάθε Ελληνίδα και ο κάθε Έλληνας έχουν δικαίωμα στη δημιουργία.
Και το, άρα, και το βασικότερο που ξεχάσατε, κύριε Γερουλάνη, και το βασικότερο που ξεχάσατε, την προκλητικότητα των συνόρων μας. Και την, αυτό ακριβώς. Ναι, αυτό έλεγα. Τι να πω τώρα, δηλαδή, όπως και να τον χαρακτηρίζεις, είπα... δεν υπάρχει χαρακτηρισμός για αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή, να λέει για τα νησιά μας ότι είναι δικά του. Έλεος πια, δηλαδή, υπάρχουν και ανοχές. Κύριε Βούτο, αυτό εννοούσα όταν έλεγα για την εθνική ανεξαρτησία, διότι εάν εσύ είσαι μονίμως φοβισμένος διότι ο γείτονά σου σε απειλεί, αυτό σημαίνει ότι η απειλή του γείτονά σου σου περιορίζει τις πολιτικές σου επιλογές μες στη χώρα. Λοιπόν, σήμερα είναι η ώρα να στείλουμε ένα πολύ σαφές και κοινό πολιτικά μήνυμα στην Τουρκία ότι τέτοιου είδους τραμπουκισμοί δεν μπορούν να συνεχιστούν σε μια περιοχή τόσο επικίνδυνη όπως είναι τα Βαλκάνια και ότι η Ελλάδα θα επιμένει να είναι παράγοντας σταθερότητας έχοντας και έναν εξαιρετικά δυνατό στρατό τον οποίο, όπως και πολύ σωστά είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρέπει να είναι ένας στρατός ο οποίος δεν χρηματοδοτείται πλέον μόνο από την Ελλάδα, διότι αν η Ευρώπη θέλει να είμαστε σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτά τα οπλικά συστήματα κτλ. Που πιέζουν την ελληνική οικονομία, θα έπρεπε να τα μοιραζόμαστε με τους άλλους λαούς της Ευρώπης. Για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση όμως μιλάμε όταν έχουμε δηλώσεις Γερμανού Υπουργού με αυτά που λέει? Εδώ είναι που με ανησυχούν. Μα γι' αυτό και είναι σημαντικό να εκφράζεται από την Ελλάδα, θυμόσαστε, ότι μέσα στην εποχή της Θάτσερ, ο Ανδρέας Παπαδρέου πήγε εκεί και υπερασπίστηκε τα ευρωπαϊκά μεσογειακά προγράμματα. Μες. Πράγμα το οποίο τελικά ήταν απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία μικρή χώρα μπορεί να επηρεάσει την Ευρώπη, εάν ο στόχος της συνάδει με τις αρχές της Ευρώπης. Λοιπόν, αυτό που περιγράφουμε τώρα είναι ακριβώς ένα τέτοιο σκηνικό που επιτρέπει στην Ελλάδα να φέρει προτάσεις που θα πιέσουν αργά ή γρήγορα, γιατί ξέρετε η Ευρώπη παίρνει χρόνο μέχρι να τα εφαρμόσει, που θα πιέσουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Μήπως ο κ. Ανδρουλάκης, τώρα που είναι και ευρωβουλευτής, πρέπει να πιέσει και λίγο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση λίγο τα πράγματα και να τα πει με πιο σκληρή γλώσσα, ακόμη και στην αντιπολίτευση που ανήκει, μήπως και πάρουν κάποια μήνυμα. Και βέβαια, αλλά νομίζω το κάνει ήδη. Στην Ευρώπη πρέπει να ξέρετε ότι πολλή δουλειά γίνεται στους διαδρόμους και όχι τόσο πολύ στις τρίλεπτες ομιλίες που επιτρέπεται να έχεις μέσα στο κοινοβούλιο. Καταλαβαίνετε λέτε. Τώρα, σχετικά με τις συνεργασίες, πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται. Πολλοί αμφισβητούν ότι εμείς είμαστε καλύτεροι, οι άλλοι είναι χαμηλότεροι από εμάς, ενώ τα ποσοστά τα δικά σας ήταν πολύ περισσότερα από κάποιων άλλων κομμάτων. Τι ακριβώς σκέφτεται να κάνει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή σε επικείμενες εκλογές και πότε βλέπετε να έχουμε αυτές τις περιβόητες εκλογές που ακούγονται και που λέγονται ότι θα είναι σύντομα? Χωρίς να θέλω να πω κάτι απλοϊκό, θα απλοποιήσω τη σκέψη στο εξής. Ή θα έχουμε πυρκαγιές ή θα έχουμε εκλογές. Η κυβέρνηση θα πάει σε εκλογές εάν μπορέσει να δαμάσει την πίτνη λέλαπα που είδαμε το προηγούμενο καλοκαίρι. Και το λέω αυτό διότι δεν πιστεύω ότι η κυβέρνηση με την οικονομική της πολιτική όπως οδεύει σήμερα αντέχει έναν ακόμα χειμώνα. Το κόστος της ακρίβειας έχει χτυπήσει τα νοικοκυριά. Η κυβέρνηση έχει ξοδέψει χωρίς να επενδύει, ξοδεύει απίθανα χρήματα, αλλά δεν κάνει μια πραγματική μεταρρύθμιση ούτε στα θέματα διοίκησης, ούτε στα θέματα ενεργειακής πολιτικής. Λοιπόν, σήμερα πετιούνται χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να επενδύονται και άρα η κυβέρνηση χρειάζεται μια νοπή εντολή το φθινόπωρο. Αλλιώς θα δυσκολευτεί πάρα πολύ και θα φτάσει πραγματικά με τη δική στο στόμα τον Ιούνιο. Άρα θεωρώ ότι αν έχει ένα καλό καλοκαίρι από άποψη τουρισμού και λιγότερες πυρκαγιές, οι εκλογές είναι στο τέλος του καλοκαιριού. Εγώ είπα το πιο απλό, κύριε Γερουλάνε. Γιατί να δώσω εκατομμύρια να πάρω εξοπλισμούς για να φοβηθεί ο Τούρκος και να του πω ότι εδώ είμαι, έχω εξοπλισμούς, και γιατί να μην εξοπλίσω την Ελλάδα με πυροσβεστικά αεροσκάφη, με τα κατάλληλα μέσα για να μην μου κάψουν την Ελλάδα? Εδώ είναι η απορία μου.
Θεωρώ ότι, ότι δεν πρέπει να δίνουμε αυτή την επιλογή. Θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε και έναν δυνατό στρατό να αντιμετωπίσει την έκρηξη κατάσταση στην περιοχή. Είδατε τι έγινε με τον Λαυρόφ πρόσφατα. Και πρέπει την ίδια ώρα να έχουμε τα συστήματα ασφάλειας του πολίτη, τα οποία αφορούν και την πυρόσβεση. Το λέω αυτό διότι γι' αυτό είπα πριν ότι η άμυνα είναι εκεί που θα χρειάζεται, θα ήταν σημαντικό η Ευρώπη να αποκτήσει τα κότσια και το όραμα, να καταλάβει ότι μια πολιτική σύνδεση της Ευρώπης πρέπει να περάσει μέσα από ένα κοινό στρατό. Εκλογές με συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ ή ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΑ ΔΕΜΟΚΡΑΤΙΑ ή άλλου κόμματος? Σας είπα πριν, όποιος αντέχει τις πραγματικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται ο τόπος. Πείτε μου εσείς κύριε Βούτο, αν υπήρχε αύριο ένα κόμμα το οποίο θα στήριζε μια ατζέντα αποσυγκέντρωσης της εξουσίας, πραγματικής αποσυγκέντρωσης, δεν εννοώ εικονικής, σε βάθος αποσυγκέντρωση, έτσι ώστε να μπορεί ένα νησί όπως η Κεφαλονιά να αποφασίζει εκείνη τι είδους ενεργειακό προφίλ θέλει να υπηρετήσει, να αποφασίζει πού θα τη έρθει και όλα στην ανεξαρτησία της, να αποφασίσει εκείνη πώς να προωθήσει τα προϊόντα της στο εξωτερικό. Μια τέτοιου είδους αποσυγκέντρωση της εξουσίας είναι ζητούμενο πλέον στην ελληνική κοινωνία και εγώ θα συνεργαζόμουν με οποιονδήποτε από το δημοκρατικό τόξο ήταν διατεθειμένος να υπηρετήσει μια τέτοια ατζέντα. Μια ατζέντα δηλαδή που θα άφηνε μια Ελλάδα πίσω, καλύτερη για τα παιδιά μας και μια ατζέντα η οποία εν πάση περιπτώσει δεν θα ήταν μέσα στις πολύ παραδοσιακές κομματικές γραμμές, αλλά μια ατζέντα η οποία θα έλυνε μακροχρόνια προβλήματα της χώρας. Βλέπετε κάποιο κόμμα να συμβαδίζει με αυτές τις ιδέες σας? Όχι, διότι είναι φυσμένα με την εξουσία. Τα κόμματα αντιλαμβάνονται την εξουσία έτσι όπως την έχουν ζήσει. Και ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να είναι εύκολα ένα προοδευτικό κόμμα που κοιτάει την ελληνική κοινωνία αλλιώς, είναι εγκλωβισμένο στην εμπειρία του με την εξουσία και απλώς θέλει να την ξαναπάρει. Δεν σκέφτεται πώς θα αλλάξει τις παθογένειες του προβλήματος. Αντίθετα, έχει γίνει ήδη μέρος με τις παθογένειες, όπως έγινε, ας πούμε, πολύ ξεκάθαρα οι επιλογές του στις αδειοδοτήσεις των καναλιών, που δεν χρειαζόταν να γίνει όλο αυτό το πράγμα που έγινε. Είναι μία απόδειξη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απλώς αντιλαμβάνεται την εξουσία ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που τον αντιλαμβάνεται η Νέα Δημοκρατία, απλά υποστηρίζει άλλους αναδόχους από τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, αν μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο αυτά τα πράγματα να τα λύσουμε μια για πάντα, χωρίς κομματικές παροπίδες, τότε νομίζω ότι θα κάνουμε ένα πολύ μεγάλο καλό στον τόπο και τότε θα ήταν οι μόνες ίδιες που θα έλεγα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι αυτό σκέψεται. Εδώ είναι μια συνεργασία που ίσως αξίζει τον κόπο. Κλείνοντας, θέλω να μου πείτε ποια είναι η επόμενη μέρα για το ΠΑΣΟΚ και το μήνυμά σας. Η επόμενη μέρα για το ΠΑΣΟΚ είναι απλή. Να συνδέσει πάλι αυτό το αξιακό πλαίσιο το οποίο μας έχει φέρει ως εδώ, το οποίο έχει φέρει τη χώρα ως εδώ, με τις ανάγκες του τόπου σήμερα. Σήμερα μιλάμε για την ακρίβεια, η οποία είναι θερίζει τα νοικοκυριά. Μιλάμε για δικαιοσύνη, η οποία καθυστερεί αφόρητα. Μιλάμε για μια διοίκηση, η οποία είναι εντελώς αναποτελεσματική, κυρίως για την τοπική ανάπτυξη και για τα τοπικά κοινωνικά προγράμματα. Μιλάμε για ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο ο σχεδιασμός του είναι 10 χρόνια πίσω από αυτό το οποίο γίνεται παντού αλλού στον κόσμο και που ζητοκραυγάζουμε με τους σεκιουριτάδες ή με οτιδήποτε άλλο αντί να μιλάμε για το πώς θα δώσουμε προοπτική στη νέα γενιά. Αυτή η ατζέντα είναι μια ατζέντα την οποία εμείς θα την αναλάβουμε. Και πιστεύω ότι οι προτάσεις που θα βγουν από το ΠΑΣΟΚ θα είναι πλέον αυτές που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Να κρατάμε τα μάτια μας ανοιχτά, μην εγκλωβιστούμε στην πόλωση των δύο κομμάτων που διεκδικούν την εξουσία και να φέρουμε στη Βουλή ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά νοιάζονται για τον τόπο και όχι ανθρώπους οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι στο να ζουν από την πολιτική. Κύριε Γερολάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και να είστε πάντα καλά και καλό καλοκαίρι να έχουμε. Και εσείς το ίδιο. Καλημέρα σε όλους.